πούμε λίγα λόγια για το Μελάνι, για την Μελάνι ή το Μελάνι. Το Μέλλον. Το Μέλλον. Η Μελάνι χρησιμοποιείται από το 5000 π.Χ. Το χρησιμοποίησαν οι Αιγύπτιοι στον Πάπυρο και συγχρόνως και οι Κινέζοι. Από τους Κινέζους έχουμε και την Συνική Μελάνι, Κίνα, Σίνα, Συνικό Τείχος, ανέκτακτα. Λοιπόν, βέβαια, ναι, Κινέζοι, ναι. Έχει γινόταν στο πρώτο στάδιο από εθάλη, δηλαδή καπνιά, από κάψιμο πέφτουν, το δαδί. Και λινέλιο για να ποτίζει, γιατί αν ποτίσει στο χαρτί η μελάνη μπορεί να αλλοιωθεί πάρα πολύ εύκολα. Γινόταν από πάρα πολλά ματά στη συνέχεια, από άλλα διάφορα υλικά, ορυκτά ή ζωικά. Βέβαια από δέρμα ζώων χρησιμοποιούσαν κόλλα για να κολλάει η μελάνη την κόλλα, την οποία την πέραν μετά από φυτά κτλ. Να φτάνουμε στο Βυζάντιο, που οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούν και το χρώμα, χρωματιστή μελάνη, την πορφύρα, από το χείλη πορφύρα, το κόκκινο το δαχτύλι, που χρησιμοποιούσαν στα χειρόγραφα. Κάτι που συμβαίνει, ξεκινάει. Ερυθρόδανο. Αυτό, ναι, ακριβώς. Ναι. Ερυθρόδανο. Ριζάρι στο κόκκινο. Ριζάρι. Ριζάρι. Και ερχόμαστε στον 18ο αιώνα και τα λοιπά, ο Βοντεβέργιος, το ανάφερε και η Σοφία νωρίτερα, ο οποίος για την τυπογραφία εξέλεξε πάρα πολύ τη μελάνη και το υλικό που από άλλα ορυκτά. Πάλι και σήμερα ακόμα αυτό που χρησιμοποιούμε σαν υλικό στη μελάνη είναι η καπνιά που λέμε με το λινέλιο. Αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα σε κάποια άλλη εξέλιξη, πλην τους εκτυπωτές που είναι σήμερα, έτσι, και τα που έχουμε στα σπίτια μας. Κάτι από τον 18ο αιώνα επί Τροποκρατίας, αυτό λέγεται καλαμάρι με λουλουδοχείο. Εδώ βάζαν τη μελάνη και εδώ μέσα βάζαν το φτερό, γιατί τότε γράφανε με φτερό. Το καλαμάρι ήταν και λεγόμενοι καλαμαράδες, σου λέγανε τότε, τους γραφιάδες, έτσι. Αυτό βέβαια που έχω είναι, επειδή έχει κάποιο στίχο από το Κοράνι, είναι τουρκικό το μελανοδοχείο. Σήμερα τα μελανοδοχεία έχουν πάλι πολλές μορφές, γυάλινα και τα λοιπά, δεν ξέρω. Πολλά σχήματα, χρώμα, υπάρχουν και πάρα πολλά χρώματα πια στη μελάνη, δεν είναι μόνο το μαύρο. Εγώ κάπου το 90 έχω φοιτήσει στην σχολή, ανωτάτη σχολή καλών τεχνών στο Μετσόβιο στην Αθήνα. Είμαι ζωγράφος. Κάποια στιγμή βέβαια το είχα αφήσει στην άκρη για να ασχοληθώ με το σαθρό κόσμο της τηλεόρασης. Πόσα συγγνώμη, αλλά έτσι είναι. Παραπάνω χρόνια από σένα στο έχω ήμουν στο χώρο αυτό. Ξαναεπιστρέφω πια και ήθελα να δοκιμάσω πέρα από το χρώμα, επειδή το άσπρο μαύρο μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα να κάνω τίποτα άλλο από να μπλεχτώ με τη μελάνη. Και όχι με το πινέλο, αλλά με τους πένες και κονδυλοφόρους. Πέρα από το φτερό που είχαν παλιά και τα λοιπά, συνέχεια ήρθε ο κονδυλοφόρος. Το φτερό είναι αυτό. Και είναι πολύ καλύτερο από το δικό. Ναι, βέβαια. Είναι αυτό που πιάνει το χέρι του ανθρώπου. Το μολύβι, το στυλό που λέμε. Με αυτούς τους καλλιτεχνοφόρους και τις πένες που είναι διάφορες, κάναμε στο, τουλάχιστον εγώ στο δημοτικό, έχω και μία πένα από τότε, καλλιγραφία. Στα γράμματα και τα λοιπά. Τα άλλα είναι διάφορες, οι μύτες σε διάφορα πάχη και τα λοιπά για την ζωγραφική. Και πέρα από τους κονδυλοφόρους, μετά, τώρα πια, υπάρχει αυτό που δεν χρειάζεται, είναι αιώνισσα, γιατί η μελάνη αν πέσει στα ρούχα, λίμωνα στη μάνα που πάει να το πλύνει μετά, έτσι. Λοιπόν, εδώ είναι αιώνισσα και τα λοιπά, έχει την ίδια ποιότητα μελάνης, είναι πιο εύχριστο σε πολλές διατομές και δεν λερωνόμαστε. Η μονή στο Δίου στην Κωνσταντινούπολη
ήταν εργοτάξιο γραφής, χειρογραφής, καλλιγραφίας. Λοιπόν, τώρα, πολύ χαίρομαι σήμερα που κάνω αυτό εδώ καλή μου Σοφία, αγαπητή μου Ρίδα, αγαπητή μου Φανή, αγαπητή μου Λόγια, αγαπητή μου Νερτό, που σε θυμάμαι μικρό παιδάκι, λοιπόν, η Μουρτούλα μας, που ήρθα ξανά σε αυτόν τον χώρο εδώ, που μυρίζει μελάνι, μυρίζει δέρμα, δέρμα, εγώ δεν έχω σχέση με τα όσα σας είπε ο επιτός μου Αργύρης, τα χαίρομαι του Αργύρη όλα. Εγώ έχω σχέση με γράμματα όπως γράφανε το 1000, το 1000, το 400, το 600, το 500. Είναι η ίδια εικόνα. Η ίδια εικόνα. Αυτό, εδώ είναι, αυτό έφερα και ένα χειρόγραφο του 1800 πόσο τώρα, τέλος πάντων. Είναι γραμμένο ατομικό με ένα «ε», με ένα «ι», με ένα «ο», έτσι είναι γραμμένο. Λοιπόν, είναι μια ποντιακή φαρμακολογία που υπήρχε στα χέρια μου, την έχω μεταγράψει, ήθελε ζόρι από κάπου για να βγάλω τα γράμματα όλα. Λοιπόν, τώρα, τα υλικά γραφής, σας τα είπε και λίγο η κυρία Σοφία, ο κύριος Αργύρης. Εγώ έχω, έχει αίσθηση παλιά, αλλά είναι φρέσκο, είναι καινούργιο όλα αυτά εδώ. Α, μπορεί να είναι δεκαετία τώρα αυτό, 15ετία, κάπου εκεί μέσα τότε ξεκίνησε. Είναι περγαμηνή. Όπως βάφανε η Βυζαντινή με πορφύρα, ήταν ντούρο κόκκινο, βαθύ κόκκινο αυτό εδώ, αφού επεξεργάζεται δέρμα κατσικιού. Πρώτον, δέρμα κατσικιού. Είναι μια εβδομάδα στον ασβέστη, σε ασβεστόμερο και σε ασβέστη. Ύστερα γίνεται η αποτρίχωση. Η αποτρίχωση είναι αυτό εδώ. Έτσι. Γεια. Λοιπόν. Παιδιά, Σοφία, τώρα κλείστο. Ναι, από τον κυρίες. Ας τον κυρίες, αποτρίχωση είναι αυτό εδώ. Δηλαδή αυτό άμα μείνει μέσα σε νερό, σε ασβεστόμερο μια εβδομάδα, το κάνεις έτσι και γίνεται η αποτρίχωση. Έτσι. Ύστερα, η περγαμηνή δουλεύεται με ειδικά μαχαίρια, βεντουζάει πάνω στο τραπέζι, στο plexiglass ή στο φορμάικο αυτό εδώ, βεντουζάει εντελώς, δεν χρειάζεται να πιαστεί ή να δεθεί. Και με ειδικά μαχαίρια που κάνει ο Καλογεράκης, ο Γιώργος, δική του επινόηση, καθαρίζει όλο το αχέτριχο, ό,τι υπόλοιμα έχει λίπους, τι άλλο, και καθαρίζει όλο. Ίσως το γυρνάνε ανάποδα. Γυρνάνε από εδώ. Το από μέσα του δέρματος λέγεται εχέσαρκον. Εχέτριχον, έχει τρίχα, εχέσαρκον, έχει σάρκα. Οι άλλοι παίρνουν τα κατσίκια και τα τρώνε πέρα και εμείς παίρνουμε τα δέρματα. Τα περιποιείται ο Γιώργος ο Καλογεράκης κάτω στο κτήμα του. Αυτό το από μέσα το εχέσαρκον δουλεύεται με μαχαίρι, ειδικά μαχαίρια, τέτοια μαχαίρια, και από εδώ και από εδώ, και με μαρμαρόσκονη. Οι αρχαίοι δουλεύαν με κυμολία γη. Η κυμολία γη, επειδή τρίβεται εύκολα, ασπαρίζεται αυτό όλο το δέρμα εδώ, αυτό φανταστείτε είναι το επάνω του δέρματος, μέχρι κάτω, και μονάχα αυτό το η κυμολία γη, που είναι ανθρακτικό ασβέστιο. Το μάρμαρο είναι ανθρακτικό ασβέστιο. Σήμερα το μάρμαρο το τρίβουν και το κάνουν μπούντρα, σκόνη, που το βάζουν στις τροφές των ζώων.